Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κλαμπ φίλων της Dortmund εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλος από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μανιό, συνεργάτης μας εδώ στο Λίμπερο επί χρόνια. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Αλέξανδρε? Τι κάνετε? Είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ? Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στο εξωτερικό, γιατί είσαι και πολυπράγμων, είσαι δεξιά-αριστερά. Ευτυχώς έβαλες και το αριστερά, γιατί θα νόμιζαν ότι έχει και πολιτικό μήνυμα εδώ. Λοιπόν, ναι, όχι, στην Ελλάδα βρίσκομαι, συνεχίζω να βρίσκομαι στην Ελλάδα, γι' αυτό και ασχολούμαι και με το κλαμπ παρεμπιπτόντως, γιατί δεν θα μπορούσε να αναλάβει κάποιος την οργάνωση στην Ελλάδα, ο οποίος δεν βρίσκεται στη χώρα. Α, μη στέχονται, σε πολύ το κάνουν, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν όνειρο ζωής για σένα αυτό το πράγμα, ως ένα πρώτο βήμα ενασχόλησης με την Dortmund. Μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα. Κοίτα, τώρα έχει ιστορία αυτό το θέμα, γιατί στην αρχή δεν ήθελα να ασχοληθώ. Δηλαδή, άλλος ξεκίνησε την ιστορία λέσχη φίλων Dortmund στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Είναι πανελλήνια. Απλώς ο πυρήνας, ας πούμε, του κλαμπ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ ξεκίνησε η πρώτη παρέα, να το θέσω έτσι. Αλλά αυτός που το ξεκίνησε, για λόγους κρίσης και επαγγελματικούς, μετανάστευσε στη Γερμανία και συγκεκριμένα τυχαίνει τώρα να είναι στον Dortmund, οπότε έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος και στη συνέχεια πήρα τη σκητάλη εγώ. Δηλαδή δεν είμαι αυτός που ξεκίνησε το κλαμπ της Dortmund στην Ελλάδα, αλλά από συγκυρίες το ανέλαβα, και μάλιστα όταν το ανέλαβα, επειδή ακριβώς υποχρεώσεις οι υπόλοιπες, οι προσωπικές μου είναι πάρα πολλές, με προβλημάτιζε το θέμα του χρόνου. Με τη νομική, έτσι. Ασκείς δικηγορία κανονικά, γιατί σε χάσει κιόλας? Όχι τόσο ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μου ενδιαφέρει το ακροατήριο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ανέλαβα και σκεφτόμουν το φόρτο που θα έφερνε η ενασχόληση με το κλαμπ, σκέφτηκα ότι δεν είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζονται. Και μετά από περίπου 3-4 μήνες προκύπτει κλήρωση με τον ΠΑΟΚ που φέρνει την Dortmund στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και γίνεται ένας πραγματικός οργασμός, γιατί έχει 2 εβδομάδες που έχω σχεδόν παρατήσει τα πάντα και ασχολούμαι με αυτό το ματς και ό,τι χρειάζεται να κάνω για το κλαμπ και τις δραστηριότητες του αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Πες μας λίγο. Πότε έρχονται οι Γερμανοί? Εντάξει, αυτό το ψάχνουμε. Γιατί το ψάχνουμε. Ναι. Υποχρεώσεις εδώ του κλαμπ. Ήταν θέμα να μπείτε στο γήπεδο? Υπήρχε ζήτημα, υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια ανησυχία, μην τυχόν μπουν Έλληνες, μην τυχόν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα? Ήταν και αυτό ένα ζήτημα? Σαφέστατα το συγκεκριμένο θέμα ήταν ζήτημα, και δεν ήταν ζήτημα και για τους Γερμανούς. Ναι, ήταν ζήτημα για όλους. Ναι. Για την αστυνομία σίγουρα, για τον ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα, αλλά και για την Dortmund, η οποία, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό κλαμπ και δεν θέλει να συνδέεται με επεισόδια, με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει επεισόδια σε οποιοδήποτε γήπεδο στο οποίο παίζει η Dortmund. Είχε προβλήματα η Dortmund, τέτοιου είδους προβλήματα, με σοβαρά επεισόδια σε ευρωπαϊκά παιχνίδια? Παλιότερα. Σε ευρωπαϊκά όχι τόσο, τουλάχιστον όχι τα πρόσφατα χρόνια, έτσι. Και σίγουρα όχι από τους δικούς της οπαδούς. Ένα μάτς το οποίο αντιμετώπισαν πρόβλημα οι οπαδοί της ήταν στην Αγία Πετρούπολη με τη Zenit πριν από 2 χρόνια, που γίνονταν ενέδρες με σοβαρή συνέπειες σε οπαδούς της Dortmund, σε μεμονωμένους. Και μάλιστα, εάν προσέξατε στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η Dortmund για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μνημονεύεται το συγκεκριμένο ματς. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στη Γερμανία σε κάποια παιχνίδια, κυρίως στα ντέρμπι με τη Σάλκε, που υπάρχουν κάποια μικρά έκτροπα κατά καιρούς. Ελεγχόμενα μέχρι τώρα, αλλά πάντως υπάρχει μέρημνα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το μέτωπο, συγγνώμη. Γενικά πάντως, αυτό που κατάλαβα εγώ, επειδή βρεθήκα εγώ προσωπικά και με ανθρώπους της Dortmund και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ εν ώψη αυτού του παιχνιδιού, ήταν ότι, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ ήταν αναμενόμενο, αλλά και η Dortmund δεν θέλει Έλληνες στο γήπεδο, πέραν ημών, διότι για εμάς είμαστε και το μόνο έτσι αναγνωρισμένο κλαμπ της Dortmund στην Ελλάδα. Για εμάς ζήτησε και από τον ΠΑΟΚ και από την αστυνομία να γίνει εξαίρεση. Όπως και έγινε, μια ειδική διαδικασία, αφού περάσαμε και από τον έλεγχο, ας πούμε, της ΠΑΕΠΑΟΚ, που ήθελε γιατί να μας γνωρίσει. Γιατί αυτοί οι 1200, πόσοι θα έρθουν, 1400, θα έρθουν ως γκρουπ αρκετά ελεγχόμενο, θα μπουν στο κήπεδο ελεγχόμενα και θα φύγουν πολύ ελεγχόμενα. Δηλαδή δεν πρόκειται να διασπαστούν, από ό,τι μάθαμε.
Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί εμείς δεν θα είμαστε στο συγκεκριμένο group. Για λόγους ασφαλείας, εμείς θα είμαστε με τους προσκεκλημένους της Dortmund στα VIP. Α, μάλιστα. Αυτή ήταν κοινή απόφαση. Η εισήγηση ήταν από τον ΠΑΟΚ και έγινε αποδεκτική από την Dortmund, γιατί και η Dortmund προτιμά να έχει το κεφάλι της ίσχος σε αυτό το θέμα. Οπότε θα φιλοξενηθούμε σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Και όλα αυτά για να μην κρυβόμαστε, Αλέξανδρε, για να μην βρεθεί κάποιος παδός του Άρη, κανένας φανατικός, με καμιά ξυπνάδα, με κανένα πανό, με κανένα αυτό και δημιουργηθεί ένταση. Προφανώς. Ναι. Γι' αυτό είναι το κύριο μέλημα. Βέβαια, θα ξέρετε καλά και από το παιχνίδι της Rapid με τον ΠΑΟΚ ότι τότε τα προβλήματα δεν τα δημιούργησαν τελικά οπαδοί του Παναθηναϊκού, ναι, αλλά χούλιγκανς που διείδησαν από άλλες χώρες. Όντως, οι συνήψεις, έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, οι συνήψεις ήταν Πολωνοί, Κροάτες, Πολωνοί, Κροάτες και Ούγγροι. Ναι, ναι. Ενώ η εντύπωση που είχαμε όλοι ήταν ότι ο παδί του Παναθηναϊκού δημιούργησαν τα επεισόδια, τελικά επικεντρώθηκε εκεί το πράγμα, αλλά άλλοι τα κάναν, γιατί οπαδί, ο Παναθηναϊκού, ναι, δεν μπήκαν στο γήπεδο. Δεν μπήκαν στο γήπεδο, τους πιάσαν, ναι, απ' έξω. Τι είδους οπαδοί είναι αυτοί οι Γερμανοί που έρχονται, μπορείς να τους έτσι κατηγοριοποιήσεις? Είναι φανατικοί, είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο... Εμείς καταρχάς, θα απαντήσω παράλληλα και σε μια άλλη, ναι, ερώτηση που πιθανώς να μην μου έκανες, αλλά θέλω να το πω αυτό και παράλληλα θα απαντήσω και στην ερώτησή σου. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε αδελφοποίηση, ούτε με τους συνδεσμίτες της Dortmund, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχουμε κάποια επαφή, ούτε με το κομμάτι της αδελφοποίησης Dortmund και Άρη. Είμαστε ένα κλαμπ το οποίο έχει στις τάξεις του κόσμο από όλες τις ομάδες. Εντάξει, προφανώς, αν με ρωτήσει κανείς αν έχουμε φίλους του ΠΑΟΚ, είναι ελάχιστοι. Αλλά λόγω χρωμάτων. Λόγω χρωμάτων κυρίως. Ναι. Αλλά έχουμε για παράδειγμα και φίλους του Ηρακλή και φίλους του Παναθηναϊκού αρκετούς. Είναι δεύτερη δύναμη στις τάξεις μας για κάποιο περίεργο λόγο. Ναι. Αεκτζίδες, Ολυμπιακούς. Υπάρχουν όλα. Και αρκετοί είναι και αυτοί που δεν ασχολούνται καθόλου με το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είτε γεννήθηκαν στη Γερμανία και ζουν στην Ελλάδα, δεν είχαν ποτέ επαφή με το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν αυτή την προτίμηση στην ομάδα της Dortmund. Τώρα για τους συνδεσμίτες, είναι φυσιολογικοί ούλτρας όσο τους έχω δει εγώ στο γήπεδο, γιατί δεν έχω και κάποια συγκεκριμένη σταθερή φιλία με κάποιον από τους ούλτρας της Dortmund. Οι επαφές που έχω στη Γερμανία είναι με, ας πούμε, τους απλούς ποδοσφαιρόφιλους. Ναι. Αυτό το κομμάτι που υπάρχει στην αδελφοποίηση των συνδέσμων, κάποιων συνδέσμων της Dortmund με συνδέσμων του Άρη, αφορά κυρίως το πέταλο. Δηλαδή εκεί μπορεί να δει κάποιος και τον οργανωτή κερκίδα της Dortmund με φανέλα του Super 3. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά το υπόλοιπο γήπεδο. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι ξεχωριστό. Απλώς στο πέταλο, η Unity κυρίως, που είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της Dortmund, που έχει τις πολύ καλές σχέσεις εδώ με τους συνδέσμους του Άρη, είναι και αυτοί που οργανώνουν όλες τις δράσεις στο πέταλο, τα κορεό, ναι, την κερκίδα και τα σχετικά. Δεν μου λες, Αλέξανδρε, αυτή η φετινή Dortmund μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα? Είναι δύσκολο, γιατί απέναντί της έχει μια ομάδα Γερμανίας. Είναι μία από τις δύο ή τρεις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δηλαδή το να πάρεις το πρωτάθλημα στη Γερμανία ισοδυναμεί σχεδόν με το να πάρεις και το Champions League, ναι, σε δυσκολία. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το διεκδικήσει. Έχει ένα roster το οποίο είναι πολύ δυνατό. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα στις εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή αν έχει, ναι, κάποιους τραυματισμούς που μέχρι τώρα... Α, χτυπήσει ο Μπαμεγιάνγκ, π.χ. ρε φίλε, ποιος μπαίνει? Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Υπάρχει, ναι, πρόβλημα. Η ομάδα θα έχει θέμα. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση ο Ρόης θα παίξει επιθετικός. Mm-hmm. Το έχει δοκιμάσει αυτό σε κάποια μάτσο ο Τούχελ, γιατί στα χαφ υπάρχουν λύσεις. Αλλά στην επίθεση άλλος δεν υπάρχει. Και μια που τον ανέφερε, Σταύρο, σε ένα πιθανό rotation, αν δεν παίξει ο Μπαμεγιάνγκ την Πέμπτη στην Τούμπα, σημαίνει ότι η Dortmund δεν δίνει μεγάλη αξία σε αυτό το μάτσο ενώψη Bayern. Δηλαδή, για μένα, το να μην παίξει ο Ρόης, για παράδειγμα, δεν θα είναι τόσο μεγάλη απώλεια, γιατί έχει λύσεις να τον αντικαταστήσει. Έχει τον Μικηταριάν, ναι, έχει παίκτες τέτοιους να παίζουν εκεί στις, ναι, πίσω ζώνες. Ναι, ναι. Και ο Γιανουζάη που προσέφερε τώρα την, ναι, United θα μπορούσε να καλύψει το κενό. Αλλά στη θέση του Μπαμεγιάν δεν υπάρχει κάποιος. Δηλαδή ο Ράμος που είναι ο δεύτερος επιθετικός είναι καταστροφή. Δεν το συζητάμε. Ανασταίνουμε και νεκρούς εμείς, να ξέρεις, μην αγχώνεσαι. Όντως έβαλε αλλαγή το Ράμος στο τέλος τώρα με την Darmstadt και λέω τι θέλει, πώς θα το πάρει το παιχνίδι.
Δεν το βάζει και τελευταία δύο λεπτά, τρία πα και βάλει γκολ. Δηλαδή κυνηγά ένα θαύμα. Εκεί που γανιάσαμε ήταν στο μάτς με τη Χόφενχάιμ, όχι σε αυτό, γιατί τον έβαλε και λίγο νωρίτερα, κανένα δεκάλεπτο πριν τελειώσει. Και τρεις ευκαιρίες που έκανε η Ντόρμουντ τις κατέστρεψε ο Κολομβιανός. Δεν ξέρω ποιος θα βάλει τον κολλητό του. Κατάλαβα. Τόσο που το μιλήσατε. Αυτό ο Μπαμεγιάνγκ είναι φαινόμενο ή έχει μια. Είναι φαινόμενο. Η πρόοδό του, έτσι. Αυτό. Αυτά τα στοιχεία τα έχει και στη Σεντετιέντε. Απλά βρήκε ομάδα να τον παίξει σωστά. Εντάξει. Δηλαδή τα ίδια στοιχεία έχει στην Σεντετιέντε. Καλά, και στη Γαλλία έκανε φοβερό πρωτάθλημα πριν έρθει στην Ντόρτμουντ. Δεν είχε δώσει λίγα χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια νομίζω ήταν το ποσό της μεταγραφής. Φυσικά για να παίξει τέτοιου ελληνικού πλέον είναι λίγα. Δηλαδή αυτόν τον παίχτη να τον πουλήσει η Ντόρτμουντ τώρα θα τον πουλήσει 25-30 εκατομμύρια. Αλλά καταρχάς. Όσοι έπαιζαν και το παλιό Football Manager, βέβαια είναι πιτυρικά σ' Ομπαμεγιάνγκ ούτως ή άλλως, αλλά θυμούνται ότι ήταν από τα ταλέντα όταν ήταν 16 χρονών. Δηλαδή είναι ένα διαμάντι το οποίο απλώς άργησε λίγο να βγάλει το ταλέντο του στο γήπεδο σε υψηλές συνθήκες. Αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι φοβερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Από όλα όσα εσύ βλέπεις και γνωρίζεις από τον Dortmund, μπορεί να είσαι σίγουρος ότι. Και για παράδειγμα, με ό,τι έκανε με την Krasnodar. Ότι θα πάει σε rotation. Γενικά φέτος ο προπονητής, ναι, ο συγκεκριμένος ο Τούχελ, δεν έχει κάνει εκτενές rotation σε κανένα match. Ναι. Τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές, επειδή είχαν και τα εμβόλυμα, δηλαδή με αφετηρία το match με την Krasnodar, η Dortmund παίζει σε ρί Τετάρτη, Κυριακή, όπως και ο ΠΑΟΚ άλλωστε. Ναι. Στο match με τη Hoffenheim που ήταν και παιχνίδι πρωταθλήματος και σημαντικό την περασμένη Τετάρτη, δεν ξεκίνησαν δύο από τους κορυφαίους φέτος, ο Μικηταριάν και ο Γκιουντογκάν. Τους έβαλε στο ημίχρονο. Υπάρχει δηλαδή σίγουρα μια διάθεση να γίνουν αλλαγές. Τώρα σε ποιο βαθμό θα είναι αυτές είναι κάτι που αναμένουμε να το δούμε. Ναι. Για παράδειγμα στην άμυνα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες λύσεις. Αν βγάλει τον Χούμελς, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αξιόπιστος αμυντικός να παίξει στόπερ. Ο Γκίντερ που θα ήταν αξιόπιστος παίζει δεξί μπακ. Οπότε στην άμυνα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή. Στην επίθεση είναι αυτό που συζητούσαμε με τον Ομπαμεγιάννη, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Εκεί που υπάρχει. Άρα το ρόστερ της είναι αρκετά μικρό για να συγκριθεί με τις Bayern. Δηλαδή όταν μας λες ότι και στην επίθεση και στην άμυνα δυσκολεύεται να βρει αντικαταστάτες Χούμελς και Ομπαμεγιάννη. Ναι, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες αυτού του επίπεδου. Του επίπεδου, εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί για να έχεις έναν παίχτη τόσο καλό ή έστω έναν ελπιδοφόρο γερμανό αμυντικό, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος θα έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο. Θέλει ένα μεγάλο budget για να έχει τέτοιες λύσεις. Η Bayern έχει τον Γκέτσε στον πάγκο, δηλαδή. Ναι, είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Bayern έχει την πολυτέλεια να έχει, για παράδειγμα, στα τελευταία παιχνίδια τον Boateng στον πάγκο, ο οποίος είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Γερμανίας. Ναι. Η Dortmund δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Αυτό βέβαια μεγαλώνει την αξία της πορείας μέχρι στιγμής, το ότι έχει πετύχει. Σίγουρα. Το σερήνικον. Ναι. Το μειονέκτημα της Bayern, αν θέλεις, το πλεονέκτημα της Dortmund φέτος είναι ότι το Europa League, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει την ίδια επιβάρυνση που έχει το Champions League. Είτε σε αριθμό αγώνων, εντάξει, εκεί είναι πάνω κάτω το ίδιο, ειδικά αν προχωρήσει η ομάδα που λογικά αναμένουμε να προχωρήσει. Αν δεν είχε κερδίσει την Krasnodar, θα είχε το άγχος λίγο μεγαλύτερο, ναι, γιατί σαφώς θέλει να περάσει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Απλώς τώρα τυχαίνει να είναι και το μάτι της Κυριακής, ναι, με την Bayern, που όπως καταλαβαίνεις είναι πρώτο θέμα από τώρα, βασικά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί στη Γερμανία η Dortmund δείχνει ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντράρει την Bayern φέτος. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να πλησιάζει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα είναι στο μυαλό τους αυτό το παιχνίδι. Βέβαια οι γερμανικές ομάδες έχουν το χαρακτηριστικό ότι δείχνουν έναν επαγγελματισμό σε όλες τις υποχρεώσεις, ακόμη και σε μάτς με πολύ μικρούς αντιπάλους. Δηλαδή και με την Καμπάλα να έπαιζε τώρα η Ντόρμ, που είναι μια παγκοσμίως άσημη ομάδα, πιστεύω ότι δεν θα κατέβαινε αδιάφοροι στο μάτς. Γι' αυτό νομίζω ότι ακόμη και αυτοί που θα αγωνιστούν, που σε μεγάλο βαθμό θα είναι ο κορμός τουλάχιστον της βασικής ομάδας, θα δώσει την θέουσα προσοχή στο παιχνίδι. Βέβαια, αυτό που συζητούσαμε και κατηδίαν, και είναι για μένα ενδιαφέρον έτσι να τονιστεί, μπορεί το παιχνίδι να έχει σημασία για κάποιους ούλτρα στη Dortmund λόγω αυτής της σχέσης με τον Άρη, αλλά αυτό οι παίκτες δεν το γνωρίζουν. Έτσι, είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το αγνοούν. Υπήρχε μέχρι πρότινος στην ομάδα ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και να ζητήσει από τους συμπαίκτες του να κάνουν το κάτι παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι, ακόμη και αν είναι ένα match Europa League
που δεν είναι τόσο σημαντικό για την Dortmund. Και αυτός ο παίκτης δεν είναι άλλος από τον Kevin Großkreutz, ο οποίος προέρχεται από το κομμάτι των Ultras. Έχει δηλαδή ακόμη και σήμερα στενές σχέσεις με τους Ultras της Dortmund και είμαι βέβαιος ότι θα του ζητούσαν να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στην ομάδα. Αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τον Αύγουστο έχει μεταγραφεί στη Γαλατασαράι και δεν ανήκει στο ρόστερ της Dortmund. Οπότε λίγο δύσκολα να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Ωραία. Κάτι τελευταίο, Αλέξανδρε. Όταν ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Dortmund, ποια εικόνα πιστεύεις ότι θα μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, κυρίως στο γήπεδο? Στο αυτό το πέταλο το οποίο είναι το καλύτερο ίσως στον κόσμο, η εικόνα του, η όψη του, αυτό το κάθετο πράγμα? Αυτό πραγματικά αποτελεί κάτι διαφορετικό για όποιον μπαίνει για πρώτη φορά στο Westfalen Stadion. Ναι. Η μόνη διαφορά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ότι επειδή υπάρχει ο περιορισμός για τις θέσεις ορθίων, η χωρητικότητα του πετάλου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μειώνεται αρκετά. Αχα. Οπότε έχει την εικόνα του ασφαλιστικά γεμάτου κάθετου τείχου. Αυτό το είδα για παράδειγμα και στο μάτς Dortmund Ολυμπιακός, που μιλούσαμε δημοσιογράφους του Ολυμπιακού και μου λέγανε εντάξει μωρέ, είχαμε ακούσει τα φοβερά και τρομερά, αλλά δεν εντυπωσιαστήκαμε. Υπάρχει διαφοροποίηση. Και τους εξηγούσα αυτό το πράγμα ότι στην Bundesliga αυτό πραγματικά είναι ένα κύμα από κόσμο το οποίο το μάτι σου δεν το Πόσους παίρνει σε πρωτάθλημα? 27.000 το πέταλο. Και είναι όρθιοι, δεν είναι καθιστοί, οπότε είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Αυτό πάντως όπως και να έχει είναι κάτι το οποίο θα είναι ξεχωριστό. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα είναι το ενδιαφέρον των Γερμανών για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι έχουν ήδη προκριθεί, γιατί είναι και καθημερινή. Ελπίζω ότι θα έχει προκριθεί και η ομάδα. Πριν κλείσουμε, να πω και για το δικό μας το σπίτι. Όποιος θέλει να μας βρει, η καλύτερη μέθοδος για όποιον θέλει να γίνει μέλος στην παρέα που έχουμε εδώ του κλαμπ της Dortmund είναι να μας αναζητήσει στο Facebook, στη σελίδα που υπάρχει, από όπου μετά θα καθοδηγηθεί με άλλους τρόπους επικοινωνίας. Το κλαμπ μας ονομάζεται Borussia Dortmund Hellenic Supporters Club. Και ο πιο εύκολος τρόπος να το αναζητήσει είναι να γράψει στο Google για παράδειγμα Dortmund Hellenic και θα του βγάλει πρώτα-πρώτα την σελίδα στο Facebook. Ωραία. Για να γνωρίσει τη δικιά μας την παρέα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση πραγματικά για την Πέμπτη και ό,τι καλύτερο για σένα. Θα ξαναπούμε. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και είμαι και στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο θελήσετε να βιάσουμε. Ωραία. Να είσαι καλά.